Να αλλάξουμε εντελώς κλίμα. Δεν ξέρω αν ακούτε κάτι διαφορετικό από τα ηχεία της τηλεόρασης, αλλά σίγουρα θα δείτε αν ανοίξει το πλάνο. Έχουμε στην παρέα μας ξεχωριστούς καλεσμένους. Κοιτάξτε, έχει γεμίσει το στούντιο με μικρούς φίλους, με μικρά καναρινάκια. Και θα σας εξηγήσω τον λόγο, καθώς σε πολύ λίγες εβδομάδες από σήμερα στο Ηράκλειο θα πραγματοποιηθεί ένας παγκρίτιος διαγωνισμός. Παρακαλώ. Όχι μόνο καλύτερης φωνής, αλλά τύπου και χρώματος όλων αυτών των καναρινιών. Και βεβαίως έχω κοντά μου τους πλέον αρμόδιους ανθρώπους να μας μιλήσουν και για το διαγωνισμό, αλλά και λίγα λόγια για αυτά τα πλασματάκια που όλοι αγαπάμε και όλοι κάποια στιγμή είχαμε ή έχουμε στο σπίτι μας. Θέλω να καλησπερίσω τον κύριο Γιάννη Μπερδιάκη, τον πρόεδρο της Παγκρίτιας Έκθεσης Καναρινιών. Καλησπέρα. Κύριε Μπερδιάκη, καλώς ήρθατε. Αλλά και τον κύριο Γιάννη Κολυβάκη, τον αντιπρόεδρο του Παγκρίτιου Ομίλου Καναρινόφιλων. Καλώς ήρθατε και εσείς και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ξέρετε, πολλοί ακούμε για τα καναρίνια, πηγαίνουμε σε κάποιο pet shop, παίρνουμε κάποιο να το έχουμε στο σπίτι μας έτσι, για τη φωνούλα του, για την ομορφιά και για τον άλλο αέρα που αποδίδει μέσα στο σπίτι, αλλά νομίζω αυτή η αγάπη μεταξύ ιδιοκτήτη και καναρίνιου είναι πολύ μεγαλύτερη και έχουμε πολλά πράγματα να πούμε σήμερα για τους μικρούς μας φίλους, έτσι κύριε Μπερδιάκη. Ασφαλώς. Από πολλές πλευρές βέβαια, είτε παίρνουμε ένα καναρίνι στο σπίτι μας για να έχει παρέα όλη η οικογένεια ή κάποιος ηλικιωμένος, είτε το παίρνουμε για να μπορεί να ασχοληθεί ένα παιδί, να δει όλο τον κύκλο της ζωής πώς γίνεται. Και βέβαια πολλοί το έχουν κάνει πλέον χόμπι και κάποιοι από αυτούς είστε και εσείς. Οι χομπίστες είμαστε εμείς. Εντάξει, αυτό είναι κάτι ξεχωριστό, ας πούμε, κάτι ωραίο. Πιστεύω τώρα τόσα χρόνια να έχει εμπεδωθεί, γιατί κάθε χρόνο κάνουμε την καθιερωμένη έκθεσή μας, πληροφορούμε συνέχεια τον κόσμο, μας γνωρίζουν. Θα τα πούμε όλα. Πείτε μου κύριε Κολυβάκη, είναι ένα πλάσμα, ένας ζωντανός οργανισμός το καναρίνι, μας κάνει μεν να αλλάζουμε διάθεση καθημερινά, δεν κοστίζει. Ωστόσο, είναι ο αγαπημένος, φυλακισμένος μας φίλος, γιατί δεν του αρέσει να ζει και ελεύθερα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, Λευτέρη. Τα καναρίνια τα φέρανε οι Ισπανοί πριν 400 χρόνια, το 1600, και από τότε ζουν στα σπίθια. Δεν ζουν ελεύθερα, είναι κατοικίδια. Άμα τα αφήσω, θα πεθάνουν. Είναι συνηθισμένα να ζουν σε σπίτι μέσα. Τι να κάνουμε, αυτά. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες καναρινιών. Δεν λέμε απλά πάμε να αγοράσουμε ένα καναρίνι. Εδώ βλέπω ένα πορτοκαλί, ένα κίτρινο, ένα γκριζοάσπρο. Εδώ ένα φίλο μας, ο οποίος είναι και λίγο ξεπουπουλιασμένος. Δεν είναι ξεπουπουλιασμένος. Είναι το είδος του τέτοιο, ε? Είναι παριζιάνικο. Παριζιάνικο. Και είναι σγουρό. Σγουρό. Έχουμε κάνει μπιστολάτια. Λευτέρη μου, τα καναρίνια είναι τρεις μεγάλες κατηγορίες. Είναι τα φωνής, που είναι τα ντιμπράντο σε ισπανικά. Μπράβο. Τα χάρτς γερμανικά, τα μαλλινόα βέλγικα. Τα μαλλινόα μάλιστα τα είχαν και οι ανθρακορίχοι. Και να τις ειδοποιούν άμα γίνει καμία έκρηξη στη μήνα μέσα. Τότε. Είναι φωνές χαμηλές. Τι μαθαίνει κανείς για τα καναρίνια που είναι? Είναι φωνές φοβερές. Μετά έχουμε τα καναρίνια χρώματος. Τα οποία είναι τα λιποχρωμικά και τα μελανινικά. Τα λιποχρωμικά χωρίζουν. Το υπόχρωμά τους είναι λευκό σε όλα. Και τα μελανινικά είναι το υπόχρωμά τους. Ή σοκολατή, ή γκρι, ή μαύρο. Μαύρο. Ναι. Κύριε Μπερδιάκη, όλοι έχουμε μία αγάπη για τα πτηνά και δει για τα καναρίνια, αλλά εσείς νομίζω έχετε ξεφύγει τον ορίον από την άποψη ότι και το έχετε πλέον σαν χόμπι. Ας πούμε για παράδειγμα, πόσα καναρίνια μπορεί να έχετε εσείς? Γιατί ξέρω και φίλους που μετρούν πάνω από 100. Ο καθένας μας την ώρα της, μετά την αναπαραγωγή, γύρω στα 100-120. 100-120. Και πώς καταφέρετε έτσι να τα συντηρείτε, να τα φροντίζετε καθημερινά? Υπάρχουν, σε περίπτωση που κάποιος θέλει, μπορεί να έρθει στο σύλλογο και θα τον πληροφορήσουμε. Είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να κάνει. Πρώτα είναι η καθαριότητα, πρέπει να έχει ένα κλουβιά σωστά, πρέπει να είναι γρήγορα να καθαρίζονται. Χρειάζεται ορισμένα αυτό το πριονίδι στο μπάτο, δεν ξέρω αν μπορεί να το δείξει. Μπράβο, ναι, το γνωρίζουμε. Το πριονίδι απομονώνει τις κουτσουλιές και όλα. Κάθε πότε πρέπει να καθαρίζεται, κάθε πότε πρέπει να ταΐζεται, το νερό του, οι βιταμίνες του.
τι πρέπει να του δίνεται για να αντικαθιστά όλα αυτά τα οποία χρειάζεται το πουλί για να ζήσει, για να αναπαραχθεί. Και εκείνο, αυτό που είπε ο συνάδελφος με τα χάρτς, τα έπαιρναν κάτω με ένα φωτάκι, ήταν ένα, σαν, ένα, mm-hmm. σαν ένα λιχνάρι. Ναι. Τα έβαζαν μέσα. Τα μαλλινουά ήταν. Το Βέλγιο. Χάρτζι, μαλλινουά. Τα μαλλινουά δημιουργήθηκαν μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όταν πήγανε, τα αφήσανε ελεύθερα τα χάρτζι, πήγανε μέσα οι Βέλγοι. Τέλο πάντων, ιστορίες τώρα. Ναι, ναι, όχι, έχουν την αξία τους για αυτά. Καλά κάνετε, αξία, αλλά, λέτε, τα επισημένετε. Τα πρώτα ήταν τα χάρτζι που παίρνανε οι Γερμανοί κάτω. Ναι. Μετά οι Βέλγοι, μετά τον πόλεμο, τα είχαν αφήσει ελεύθερα, βέβαια δεν μπορούσαν να ταΐζουν πουλιά. Πήγανε μέσα σε ένα δάσος, όταν βγήκανε φέραν και μια καινούργια ράτσα που ονομαζόταν Μαλλινουά. Τι όμορφα που είναι, τα παρατηρώ και μέσα στο τραγούδι. Αυτά λοιπόν τα βάζανε μέσα σε αυτό το λιχναράκι και, και λαϊδούσανε. Γιατί ήταν σκοτάδι, σκοτεινάκι και λαϊδούσανε σιγανόφωνα. Την ώρα που το αέριο έβγαινε από τον άνθρακα, που είναι θάνατος για τον άνθρωπο, πέθανε πρώτα το καραρίγι. Οπότε έτρεχαν γρήγορα και έβγαιναν από τη ΣΤΟΑ. Μάλιστα, κύριε Κολυβάκη. Είχα χτυπήσει μεθάνιο. Κύριε Κολυβάκη, δεν είναι δύσκολο, εννοώ οικονομικά, να αγοράσει κάποιος ένα απλού τύπου καναρίνι από ένα pet shop. Ωστόσο, έχω ακούσει ότι υπάρχει και καναρίνι που κοστίζει και αρκετά περισσότερα από όσα μπορεί να φανταζόμαστε. Άμα πάρεις ένα απλό καναρίνι, ένα ντόπιο, είναι φτηνό. Ναι. Άμα πάρεις ένα από τον πλουταρχητή του Βελγίου ή της Ισπανίας, θα το πιώσει. Πόσο δηλαδή μπορεί να κοστίζει? Μέχρι και 200 ευρώ. Εγώ προσωπικά τα αγοράζω 60 ευρώ, 50 ευρώ το ένα από το Βέλγιο. Έχω ακούσει και κάτι τιμέ για 500 ευρώ το ένα. Δεν ξέρω τώρα τι κατηγορία είναι αυτή. 450 ευρώ το ζευγάρι. Το ζευγάρι. Τα φουσκώνουν, τα φουσκώνουν και λίγο. Μάλιστα. Άμα είσαι βεντέτα, πληρώνεσαι. Έτσι, σωστά. Για πείτε μου κάτι, θέλω να μιλήσουμε λίγο για τον Παγκρίτιο διαγωνισμό, ο οποίο πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Φέτος το Ηράκλειο έχει την τιμητική του. Τι θα δούμε, σε ποιο κομμάτι θα διαγωνιστούν ακριβώς αυτά τα πολύ όμορφα πτηνά που έχουμε εδώ στο στούντιο? Σε όλα τα, εκτός από φωνής. Δηλαδή θέσεως, μορφολογίας, όπως τα σκυλιά. Δεν λέμε αν είναι σωστό το μορφολογικά το σκυλί. Όσο πιο σωστό είναι στη ράτσα του, τόσο παίρνει το πρώτο βραβείο. Εσείς πώς μπορείτε να βοηθήσετε αυτά τα πτηνά να πάρουν? Εμείς τα βοηθάμε με τα κατάλληλα στοιχεία για το διαγωνισμό. Αν δείξετε το πρώτο εκείνο, το κίτρινο, βλέπετε κάτι καλαμάκια που έχει πλατιά. Μπράβο. Επίσης, το πάνω καλαμάκι μπαίνει στο μέσον ακριβώς. Και το κάτω είναι ακριβώς από κάτω. Το αναγκάζει να κατέβει με τη βία, δυστυχώς. Αλήθεια, λέτε. Έτσι. Για να φάει. Οπότε βάζει μέσα το κεφάλι και τα πόδια έτσι προσπαθεί να τα κρατήσει. Αυτό παίρνει τα σκληραγωγείτε δηλαδή, τα γυμνάζετε καθημερινά. Δεν είναι και τόσο όμορφο να πούμε να το λέμε, αλλά εντάξει. Παίρνουν μια πιο όμορφη όψη. Θέλω να μου πείτε, κύριε Κολυβάκη, τι το ξεχωριστό έχει αυτός ο διαγωνισμός? Που θα γίνει σε Ηράκλειο. Εγώ που εκτρέφω καναρίνι. Είναι συμμετέχοντες και πολλοί, να πούμε έτσι και για το κομμάτι. Εγώ το περιμένω όλο το χρόνο, Λευτερή, αυτό το διαγωνισμό, για να δω τι έκανα όλο το χρόνο. Τι πουλιά έχω βγάλει, τι ομορφιά έχουν. Φέρνουμε κριτές, τα βαθμολογούν. Κριτές έρχονται εκτός Κρήτης, θα φανταστώ. Και εδώ στην Κρήτη. Έχουμε και Κρήτη, έχουμε και υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουμε αρχίσει, είναι πολλά χρόνια. Φέτος φέρνουμε 4 Ιταλούς και 2 Έλληνες για κριτές. Μπράβο. Ναι. Είχαμε από εδώ, από εσάς τους δύο, κάποια διάκριση τα προηγούμενα χρόνια για τα πτηνά τα οποία έχετε εσείς. Και διάκριση παγκόσμια. Και φροντίζετε. Και παγκόσμια. Παγκόσμια. Για μιλήστε μας λίγο γι' αυτό. Ποια ήταν τα στοιχεία εκείνα που το έκριναν το καλύτερο στον κόσμο? Ήταν φωνής τότε. Φωνής. Τραγουδούσε για τίποτα κριτικά? Όχι. Το είχα εκπαιδεύσει με κριτικά πάντως. Για πείτε μου εσείς, κύριε Κολυβάκη. Έχω πάρει διακρίσεις στο Πανελλήνιο. Παγκόσμια δεν έχω πάει. Δεν ξέρω. Είναι πολυνίκης. Έχει στο Πανελλήνιο. Παίρνει τσάμπιον, παίρνει πρώτο στο... Έχω πάρει και εδώ στο Παγκρίτιο 2 φορές το βραβείο του καλύτερου εκτροφέα. Είναι ένα από αυτά που βλέπουμε εδώ? Όχι. Δυστυχώς αυτά δεν τα φέρνουν. Αυτά είναι τώρα νεοεισερχόμενοι στην κούρσα. Κάτι δεύτερο, ναι. Νεοεισερχόμενοι. Μάλιστα.
Πείτε μου κάτι, οι οικογένειές σας τι λένε για την αγάπη αυτή που δείχνετε, για τη φροντίδα για τα καναρίνια? Τον πρώτο καιρό με έβλεπε η γυναίκα μου. Ξέρετε, ήταν ερώτηση αιχμής. Απαξιωτικά, ναι. Απαξιωτικά. Τώρα νευριασμένα. Όλες οι γυναίκες είναι έτσι. Εμένα είναι, η γυναίκα μου δεν θέλει καθόλου. Καθόλου. Αν δεν τη ρωτήσετε, ό,τι αγοράζω είναι ένα ευρώ. Α, μάλιστα, για να γλιτώσετε τη μουρμούρα που λέμε. Ε. Ένα ευρώ. Κύριε Κολυβάκη, δεν τα θέλει σύζυγός, αλλά πόσα έχετε στην κατοχή σας? Εγώ τη γυναίκα μου τη λατρεύω, αλλά και τα πουλιά μου τα λατρεύω και αυτά. Έτσι. Τι να κάνουμε δηλαδή. Πόσα φροντίζετε στο σπίτι, πόσα έχετε? Έχω σε ένα χώρο, έχω 25 ζευγάρια βάζω κάθε χρόνο. Ναι. Δηλαδή, άμα μου τρέξουν, βάζω 100 πουλιά. Με την περίοδο αναπαραγωγής. Τι γίνεται, τι συμβαίνει, πολλαπλασιάζονται, εννοώ σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι μπορεί να φανταστεί ένας... Λοιπόν, η περίοδο απλώς αναπαραγωγής... Απλώς όπως εγώ που δεν ξέρω. Η περίοδο αναπαραγωγής δεν είναι όπως σε όλα τα άλλα ζώα. Ναι. Είναι σε συγκεκριμένη χρονολογία, δηλαδή όταν στη φύση υπάρχει πολύ φως, μέρα δηλαδή πολύ, το αρχίζει μετά από τον Φεβρουάριο-Μάρτιο, όταν υπάρχει πολύ φως, όταν αρχίζουν οι καρποί να βγαίνουν, να είναι δροσεροί, αυτόν τον καιρό αρχίζουν τα όργανα τους να κατεβαίνουν στη θέση τους. Μάλιστα. Πριν είναι ανεβασμένα, δεν έχουν τα όργανα στη θέση τους. Και τότε αρχίζουν να κελαϊδάνε πολύ οι ασθενικοί και οι θηλυκές να είναι δεχτικές στο να θέλουν να κάνουν αυγά. Μάλιστα. Οπότε γίνεται, τα ενώνουμε μαζί. Υπάρχει μια προσπάθεια από μέρους μας που είναι αρκετά μεγάλη και επίπονη. Μάλιστα. Δεν είναι εύκολο. Κύριε Κολυβάκη, πού μπορούμε να σας βρούμε? Δηλαδή, μπορεί να σας βλέπουν τώρα τηλεθεατές και να λένε θέλουμε να ασχοληθούμε. Θέλουμε να ξεκινήσουμε λοιπόν, ένα χόμπι που πάντα το θέλαμε, αλλά ποτέ δεν μας δόθηκε η ευκαιρία. Και τώρα πιστέψτε με, είναι δώσατε ευκαιρία. Στοιχεία ιδανικά για όσους είναι λάθος. Είναι ευκαιρία να προκαλέσουμε όλο τον κόσμο να έρθουν στο σύλλογό μας. Είναι ανοιχτό. Πού βρίσκεστε, πού είστε? Στις Γατσίες Κατοικίες, στον Πεντεβή. Κάθε Δετάρτη έχουμε συνάντηση, μαζευόμαστε 20-30 άτομα. Να έρθουν όποιος θέλει να έρθει, είναι ελεύθερα. Έχετε τον αγαπητό και εκλεκτό συνάδελφο και τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο μαζί σας. Τον Νίκο, ναι, είναι κολλητός μας και είναι πολύ καλό παιδί. Ο οποίος δεν πίστευα στα αυτιά μου όταν έμαθα για τον αριθμό με τον οποίο, καναρινιών τον οποίο φιλοξενεί στο σπίτι του και με τον τρόπο με τον οποίο τα προσέχει και τα φροντίζει. Και ήταν ένας λόγος που μου έβαλε έτσι το μικρόβιο και θέλησα πραγματικά να έρθετε εδώ. Γιατί ναι, μεν ακούει κάποιος καναρίνι, αλλά πίσω από αυτό το πτηνό κρύβεται μια μεγάλη αγάπη και μια αγάπη για φροντίδα απέναντι σε αυτά τα μικρά πτηνά. Η περισσότερη αγάπη είναι στις μεγάλες ηλικίες. Εκεί πρέπει να δείτε πώς το καναρίνι το βγάζουν έξω από το κλουβί, πώς κάνει παρέα στο πιάτο την ώρα που τρώει, γύρω στο σπίτι, συνέχεια, μαζί. Πείτε μου τώρα τι αφήνετε και ελεύθερο καναρίνι μέσα στο σπίτι. Δύο καναρίνια δικά μου ήταν ελεύθερα μέσα στο σπίτι. Όχι, η γυναίκα παλιά. Τι θα έλεγε. Όχι, ίσα-ίσα, που αυτά τα αγάπησαν πολύ. Αυτά τα αγάπησαν πολύ, γιατί ήξερε και το χαρακτήρα ακόμα του κάθε προσώπου της οικογένειας. Πολύ όμορφα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα και υποδεχτήκατε την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Γεμίσατε με ζωή το στούντιο. Είναι από τις λίγες φορές που το λέω. Απλώς θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την πρώτη εβδομάδα και κυρίως Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, να επισκεφτείτε την έκθεση και εκεί θα μπορούσαν να γραφτούν κιόλας στο σύλλογο, θα μπορούσαν να ενημερωθούν για οτιδήποτε. Όλοι ενδιαφερόμενοι. 6-7-8 Δεκεμβρίου. Στο πολιτιστικό κέντρο, στο κομμένο Μπεντένι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως ευχαριστώ και εσάς, τους 4 φίλους, καναρίνια, τα οποία βρεθήκατε σήμερα στο στούντιο της εκπομπής Κρήτη σήμερα.